Λοιπόν. Να μην λες. Τι να μην λοιπόν. Πάμε τώρα στο Γιάννη Καντέλη. Πάμε να αλλάξουμε, προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, διότι έχουμε τη σύνοδο εδώ στην χώρα μας. Θα βρούμε τον Γιάννη τηλεφωνικά να δούμε τι θα συζητηθεί και τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Έλα, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα. Δύο κομμάτια της Συνόδου. Το πρώτο είναι στις 3.30 εκεί όπου θα παραστεί και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φοντερ Λάιεν, με αντικείμενο την κλιματική κρίση, όπου αναμένεται να υπάρξει και το πρώτο ανακοινωθέν της Συνόδου. Και αμέσως μετά στις 5 θα συζητηθούν τα περιφερειακά θέματα. Σε αυτά έχουμε να κάνουμε με το προσφυγικό. Υπάρχει ανησυχία, ειδικά στις χώρες του Νότου που συμμετέχουν σε αυτή τη Σύνοδο, για τα νέα κύματα που μπορούν να προκύψουν μετά τα όσα συνέβησαν στο Αφγανιστάν. Προφανώς η ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο με την Τουρκία εκεί στο επίκεντρο και την δραστηριότητά της. Το τι συμβαίνει στην Λιβύη. Θα έχει υπάρξει συνάντηση του Πρωθυπουργού σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας στις 12, τον κύριο Πλένκοβιτς. Ενώ στις 2 και 4 στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί που θα διεξαχθεί η Σύνοδος, λίγο πριν την έναρξή της, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον κύριο Μάριο Ντράγκη. Και εκεί θα συζητηθούν και το προσφυγικό. Ναι. Μεταξύ των δύο ανδρών, αλλά και συνολικότερη στάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σύνοδος των Χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, που με την ελληνική προεδρία σε αυτή τη Σύνοδο, τα μέλη της από 7 τα οποία ήταν, γίνονται 9, καθώς θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά η Κροατία και η Σλοβενία. Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Να σε τώρα, καλά, επειδή γίνεται αυτή η Σύνοδος, μεγάλη Σύνοδος, και με, το, με όλα αυτά που γίνονται στον πλανήτη αυτό το χρονικό διάστημα, κέντρο της Αθήνας και Νιάρχος, δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Κλειστά. Καθόλου τη διάρκεια της μέρας. Βαλεντίνα Καραγεωργίου βρίσκεται στην Αμαλίας, εκεί έξω από το Ζάπιο. Η Βαλεντίνα, αρχικά βλέπουμε τι γίνεται στην άνοδο της Αμαλίας. Βλέπουμε κίνηση δηλαδή. Βαλεντίνα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ιδιαίτερα δύσκολο είναι το εγχείρημα να προσεγγίσει κανείς το κέντρο Γιάννη και Χρήστο. Η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη μέχρι στιγμής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε από σήμερα στις 6 το πρωί μέχρι και τις 12 σήμερα το βράδυ, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στο ίδρυμα, στην περιοχή γύρω από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια ασφάλεια λόγω της διεξαγωγής της συνόδου κορυφής EuroMed 9. Σύμφωνα λοιπόν με τη διεύθυνση της αστυνομίας Αθηνών, έχουμε απαγόρευση δημοσίων συναθρήσεων τόσο στην λεωφόρο Αμαλία, στην οποία βρισκόμαστε, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην οδό Σόλωνος, αλλά και στη λεωφόρο Συγκρού, Κατσόνη και στην Ποσειδόνος. Να αναφέρουμε τώρα κλείνοντας ότι οι αλλαγές θα υπάρξουν και στα δρομολόγια του προαστιακού, οπότε οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με αυτά σε περίπτωση που επιθυμούν να μετακινηθούν με τον προαστιακό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Βαλεντίνα, να είσαι καλά.